Χριστός Ανέστη χαρά μου. Σήμερα πραγματικά δεν έχω να σας πω τίποτα. Συμβαίνει αυτό γιατί υπάρχουν περίοδοι που μας δίνει ο Θεός ηρεμία εσωτερική και εξωτερική και όπως ξέρετε πολύ καλά υπάρχουν τρεις φάσεις στη ζωή μας. Η μία είναι αυτή που κάνουμε υπομονή, δεν κάνουμε τίποτα άλλο στις δύσκολες ώρες όταν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η μία είναι αυτή που υπάρχει απόλυτη ηρεμία, έτσι. Ηρεμία εννοώ και λογισμών και καταστάσεων και υπάρχει έτσι γενικότερα μία θα λέγαμε ύφεση στον πόλεμο με τον διάολο. Και η τρίτη φυσικά φάση είναι αυτή η έντονη που υπάρχουν και έντονες χαρές και έντονες λύπες μαζί γιατί ποτέ να μην σκέφτεστε ότι υπάρχει πόλεμος τον οποίο ο διάβολος κερδίζει. Μπορεί να κερδίζει κάποιες μάχες αλλά τελικά θα χάσει. Γιατί το θέλουμε εμείς, γιατί το θέλει ο Χριστός και γιατί θα τα καταφέρουμε με τη βοήθειά Του. Αυτή η περίοδος είναι για το νέο ημερολόγιο παρανόμως, περίοδο της Παναγίας όπως λένε. Σε εμάς θα αρχίσει, όπως ξέρετε, από τις 14 του μηνός Αυγούστου, η περίοδος αυτή, και θα τελειώσει φυσικά στις 29. Το ζήτημα δεν είναι αυτό βέβαια. Το ζήτημα είναι, μια και θίγεται, αν θέλετε, τροποντινά μια περίοδος της Παναγίας, το ζήτημα είναι για μας πώς θα κάνουμε τα πάντα περίοδο της Παναγίας στη ζωή μας. Υπάρχει ένας μυστικός τρόπος, κατά τον οποίο τα πάντα που κάνουμε έχουν αξία. Στις περισσότερες φορές δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί είμαστε σε ένα άγχος. Δεν καταλαβαίνουμε ότι τρώμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι πίνουμε, δεν καταλαβαίνουμε μία παρέα στην οποία πάμε να χαρούμε, δεν καταλαβαίνουμε την προσευχή μας, δεν καταλαβαίνουμε κάποια ανακούφιση, γιατί τρέχουμε. Και το τρέξιμο αυτό, ξέρετε, τεχνιέντος είναι το άγχος το οποίο δημιουργεί ο διάβολος για να ερχόμαστε σε ταραχή και μετά πάνω στην ταραχή και στο τρέξιμο να κάνουμε λάθη επί λαθών και στο τέλος να απογοητευόμαστε και μετά την απογοήτευση να απελπιζόμαστε και να λέμε όχι τι ζωή είναι αυτή, αλλά να λέμε ότι δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Ακόμα και τότε, για να το πλατείνω λιγάκι αν θέλετε, ο χριστιανός όταν φτάνει σε αυτή την κατάσταση εμβαθύνει και τι κάνει, ενώ εξωτερικά φαίνεται ότι όλα είναι μαύρα και υπάρχει μια απελπισία, αυτό εσωτερικά ταπεινώνεται, αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Και όταν ταπεινώνεσαι και λες τέτοιος που είμαι, τι να νιώσω, τι να ζήσω, τι να κάνω, είμαι ο τελευταίος των ανθρώπων. Μετά έρχεται μια ησυχία και μετά, επειδή έκανες υπομονή με την ταπείνωση αυτήν και δεν ταράχτηκες και δεν άρχισες να λες γιατί Θεέ μου, τι ζωή είναι αυτή και τι αυτά και που δείχνει λίγο εγωισμό μέσα, έτσι. Γι' αυτό μετά πραγματικά έρχεται μια ηρεμία καλύτερη από ό,τι είχες πριν. Και το δεύτερο κομμάτι που σας είπα γιατί λίγο έκανα ένα πλατιασμό να μην ξεχαστούμε είναι όταν ο άνθρωπος μετά από την ηρεμία ή τον πόλεμο ή όταν δεν αισθάνεται και τα δύο αυτή την απελπισία έρχεται να καταλάβει αυτό το οποίο δυστυχώς αν θέλετε να το πω δεν είναι κακό βέβαια το καταλαβαίνουν οι κοσμικοί άνθρωποι όταν μεγαλώνουν την ωριμότητα δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει αυτή την ευκαιρία. Και βλέπετε ότι μεγαλώνει ο άνθρωπος, δεν θέλει πλέον να κάνει τις ανοησίες που έκανε νωρίτερα και είναι και πιο ήρεμος και είναι και πιο αργός στις κινήσεις του, πιο μελετημένος και δέχεται πολλά περισσότερα πράγματα από ότι ο εγωισμός του δεν τον άφηνε όταν ήταν νέος. Όμως αυτό κάνει ο κοσμικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος του Θεού όταν οριμάζει, ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει πάντοτε είναι, τώρα κοιτάω τους καρπούς από τις ελιές μιλώντας, γιατί είμαστε σε ένα μέρος που είναι γεμάτο ελιές και σκέφτομαι το δικό μας τον καρπό, γι' αυτό και λίγο διακόπτω. Ο άνθρωπος της ωριμότητας λοιπόν, όταν, προσέξτε το χαρακτηριστικό, όταν υπάρχουν κάτι τις 24 μέρες της ημέρας, θα σας το πω πολύ απλά, στιγμές, θα είναι 24 δευτερόλεπτα, 24 λεπτά, θα είναι 2,4 ώρες συνολικά, που ζει αυτό το πράγμα, την παρουσία του Θεού δηλαδή,
κάνει τον σταυρό του το μεγάλο, πραγματικά μεγάλο, εδώ είναι η ωριμότητα που θέλω να σας πω, και δοξάζει το Θεό για την αλήθεια πρώτον, την οποία έχει, μετά για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία έχει, κάποια από αυτά, μετά για τις δοκιμασίες τις οποίες πέρασε, γιατί άνθρωπος ο οποίος δεν δοξάζει για τις δοκιμασίες, νομίζω είναι το λιγότερο έτσι, ακατάλληλος για τον Χριστό, γιατί το πρώτο που ακολουθήσαμε σε αυτό ήταν αυτά που πέρασε εκείνος για μας. Αλλιώς, τι αξία έχει να ακολουθήσουμε στο μισό δρόμο, δηλαδή, ή στο τέλος του δρόμου, από την αρχή. Χαίρεται λοιπόν γι' αυτό, χαίρεται για το οτιδήποτε και μετά αρχίζει να δοξάζει, προσέξτε, για πράγματα τα οποία κανείς δεν θα δόξαζε. Για τις ασθένειές του, για τα προβλήματά του, για τα λάθη που έκανε, τα οποία ήταν αφορμές να κάνει τα σωστά, για την ωριμότητα που έχουν οι κινήσεις του, δηλαδή παλιά έκανε 10 κινήσεις οι οποίες άξιζαν ένα, τώρα κάνει μία κίνηση που αξίζει 10. Και δοξάζει φυσικά βλέποντας γύρω του, και εδώ είναι το μεγάλο τώρα διακύβευμα για μας, γιατί όλοι λένε και λένε διάφορα, θα έρθουν οι μάσκες, θα έρθουν οι μάσκες, κάντε τι σας λέει η κυβέρνηση, εκείνο είναι το ένα, εκείνο είναι το άλλο. Κάθεται όρημα και είναι αποφασισμένος να κάνει αυτό που είναι το σωστό, διότι όλοι ξέρουμε ότι εμπρότης η απειλή για τη ζωή, για την υγεία, και κατά δεύτερον η απειλή για τα λεφτά, που είναι πιο σημαντική, κάνουν τον άνθρωπο να είναι απάνθρωπος και να σκοτώνει ακόμα και άνθρωπο. Δυστυχώς, αν βάλουμε τα δύο μεγέθη να τα ζυγίσουμε, τα λεφτά κερδίζουν. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Ο άνθρωπος χάνει την υγεία του, μια ζωή δουλεύει για να κάνει λεφτά. Δεν χάνει τα λεφτά του για να πάρει την υγεία του, αφού το κάνει στο τέλος, όταν πλέον η υγεία δεν επιστρέφει. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε με τις σκέψεις αυτές πόσο τυχεροί είμαστε. Αν έχετε αμφιβολίες, αν έχετε προβληματισμούς και λέτε τώρα είναι εγώ, ας πούμε, ανήκω στο πλήρωμα της Εκκλησίας, είμαι χριστιανός ορθόδοξος, ναι. Γιατί δεν χαίρομαι, γιατί δεν χοροπηδάω, γιατί δεν μ' αρέσει, γιατί δεν καταλαβαίνω ότι είμαι, προσέξτε, εκλεκτός. Βέβαια, ακόμα και οι εκλεκτοί μπορεί να πλανηθούν. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά είσαι εκλεκτός, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στην τόση πλάνη, στον τόσο καπνό που υπάρχει δηλαδή, το ότι εσύ έκανες, παραμέρισες τα σύννεφα και βγήκες μέσα από αυτόν τον καπνό είναι ένα μεγάλο θαύμα. Γιατί λοιπόν εγώ να μην χαίρομαι που είμαι αυτό το θαύμα και γιατί να ασχολούμαι συνέχεια με τα καθημερινά, τα οποία ξέρετε έχουν την ιδιότητα, όπως είπαμε σε προηγούμενη ομιλία τελευταία, να υποβιβάζουν τον άνθρωπο στην κατηγορία του ζώου. Το οποίο ζώο καλό είναι, και να μην παρεξηγηθούν και οι φιλοζωικές, πολύ καλό είναι, αλλά έχει ορισμένα όρια, έτσι. Δεν έχει ούτε νου, ούτε ψυχή, ούτε σωτηρία στον παράδεισο. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά και τα προσέχουμε τα ζώα μας και τα χαιρόμαστε και μας χαίρονται. Οπότε λοιπόν φτάνουμε στο σημείο αυτό και από τη μια είναι η μάσκα. Όχι αυτή που ακούγεται τελευταία, πόσους μήνες έχει. Η μάσκα που έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάποιος την είπε μάσκα του καρναβαλιού, είπε ότι επειδή δεν έγιναν τα καρναβάλια τώρα, πολύ σωστή άποψη, τους έβαλε ο διάβολος και φορέσανε μάσκες με άλλο τρόπο. Σωστή άποψη. Αλλά τα καρναβάλια, επειδή έχουν την αρχή τους στην ειδωλολατρία, τη μάσκα που φοράμε πάντοτε δυστυχώς, όποτε αφήνουμε για λίγο το Χριστό για να απολαύσουμε πράγματα ή να ειδωλοποιήσουμε τον εαυτό μας, και φυσικά εκτός από το ότι εμβαθύνουμε, καταλάβατε τι θέλω να σας πω, δεν ασχολούμαστε με τη μάσκα, ασχολούμαστε με το από πίσω από τη μάσκα, δεν ασχολούμαστε με την απαγόρευση, ασχολούμαστε γιατί η απαγόρευση στοιχίζει στον άνθρωπο και τη φοβάται, δεν ασχολούμαστε με όλα αυτά τα εξωτερικού τύπου, αλλά με το μέλλον το οποίο κάποιοι βλέπουν στο ότι θέλουν να περιορίσουν τις ελευθερίες του ανθρώπου για να τον κυβερνούν πιο εύκολα, και στο απότερο βλέπουμε, επειδή ήταν και η γιορτή του τώρα τελευταία, τον προφήτη Ηλία να μας περιμένει κάπου εδώ μέσα στα βουνά για να μας κάνει νόημα και να μας πει ετοιμαστείτε
πάμε για να φύγουμε. Σήμερα άκουσα κάπου να λέει κάποιος, αγαπώ όλη την επίγεια ζωή. Ωραία το είπε. Δεν ήταν υποκριτής, ήταν ειλικρινής εκείνη την ώρα. Αλλά πιο πολύ αγαπώ την επουράνια ζωή. Εδώ ακριβώς, φυσικά κάθε κηρύγμα του Ευαγγελίου, αυτό το νόημα έχει αδερφή μου, έτσι. Είναι αρχίζει με τη μετάνοια και τελειώνει με τον παράδεισο. Τι άλλο θα μπορούσε να επαγγέλλεται ο Χριστός, έτσι, στη ζωή μας αυτή. Και όπως λέμε πάντοτε και επαναλαμβάνουμε και δεν είναι κακό να επαναλαμβάνουμε, να διαθίζουμε την ημέρα μας με τέτοιες σκέψεις και πράξεις, να μπορούμε να ξεχνάμε, να μην μας καταβάλει όλο αυτό, γιατί όπως γράψαμε και τελευταία, κάποιους τους καταβάλει το παρελθόν τους και κάποιους το μέλλον και το παρόν τελικά δεν το ζει κανείς, να πιστεύουμε στη μετάνοια και να μετανοούμε και φυσικά να εξετάζουμε, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε, να εξετάζετε τον εαυτό σας προς τα που γέρνει περισσότερο η ζυγαριά. Τι άνθρωπος είμαι δηλαδή, άνθρωπος της ύλης ή άνθρωπος του πνεύματος. Και επειδή είμαστε σχολείο και εύχομαι τα σχολεία, δεν ξέρω, εύχομαι, τέλος πάντων, να μην είναι από το Σεπτέμβριο καρναβάλια, ο νοήτο. Επειδή είμαστε σχολείο λοιπόν, τα ξαναλέμε πάλι τα μαθηματάκια, απλά και πρακτικά. Κάποιος με ρώτησε σήμερα για τη θεολογία της ησυχίας και δεν το απάντησα βέβαια ακόμα, αλλά του λέω, θα του πω, άρα στη θεολογία της ησυχίας και πιάσε να ησυχάζεις λίγο μέσα σου με τους λογισμούς σου. Πολύ βασικό. Να είσαι ήρεμος με τη σωσύνη στον Χριστό. Και να κάνεις τα απλά πράγματα τα οποία είπαμε. Δηλαδή, δεν σας λέω να κοινωνάτε. Αυτό εννοείται. Αλλά σας λέω να βάζετε ευχέλιο. Δεν το είπαμε. Κάθε πόσο βάζετε ευχέλιο. Κάθε μήνα μια φορά. Κάθε εβδομάδα μια φορά. Είπαμε κάθε μέρα. Να πίνουμε αγιασμό. Κάθε πότε πίνετε αγιασμό. Κάθε μέρα ή κάθε χρόνο. Ή κάθε μήνα που κάνει η ενορία. Γιατί τα χρειαζόμαστε αυτά, έτσι. Αλλιώς δεν θα μπορείτε να καλυφθείτε. Και σίγουρα εννοείται ότι η μάσκα δεν σε υγιένει, αλλά σε αρρωσταίνει και εκτός αυτού, να ξέρετε ότι αν για κάποιον λόγο δεν ερχόμαστε σε επαφή με τα βακτηρίδια που υπάρχουν παντού, με τα μικρόβια με λίγα λόγια, θα αρρωσταίνουμε με την πρώτη ευκαιρία. Σας το λέω γιατί πολλοί λέτε, πρέπει να φορέσουμε μάσκα για να είμαστε υγιείς. Το αντίθετο. Δεν πρέπει να φορέσουμε μάσκα για να είμαστε υγιείς, να ερχόμαστε σε επαφή με τα μικρόβια, ο οργανισμός να ανοσιοποιείται και το ανισοποιητικό σύστημα να αποκτά συνέχεια καινούριες πληροφορίες. Τι είναι αυτό το μικρόβιο, το αντιμετωπίζω, τι είναι εκείνο, το αντιμετωπίζω και φυσικά να γυμνάζεται. Τι θα πει γυμνάζεται. Αν κλείσει ένα άνθρωπο στη γυάλα που δεν έχει μικρόβιο και τον βγάλει μετά από ένα μήνα, θα πεθάνει την ίδια μέρα από τα μικρόβια τα οποία θα έχει γύρω. Αυτό είναι η γύμναση του οργανισμού. Παρένθεση τέλος πάντων. Να, όπως λέγαμε λοιπόν, να, επειδή είναι η κατάστασή μας αυτή, ξέρετε, η πνευματική μας συμφέρει πάρα πολύ, να τηρούμε κάθε μέρα 10 κανόνες. Κάντε 10 εσείς. Εγώ λέω στα παιδιά μου εδώ, να, για το ευχέλιο, για τον αγιασμό, έτσι, για το διάβασμα, για την προσευχή, τι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα και για τις κινήσεις προς τα έξω φυσικά που κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει, δηλαδή πέρασε ολόκληρη μέρα. Βοήθησα ένα άνθρωπο, παιδί μου, να πάρει ευχή. Ένα άνθρωπο, κάτι, το τελευταίο. Ή όλη τη μέρα ήμουνα στην ησυχία μου, στο σπίτι μου, ξέρω εγώ, στις δουλειές μου, στις έννοιες μου κτλ. Και φυσικά δεν λέω για τους ανθρώπους τους δικούς σου ή το παιδί σου να βοηθήσεις. Αυτό εξυπακούεται. Να βγεις λίγο από τον εαυτό σου, γιατί αυτός είναι και η οικογένειά σου ακόμα. Και βάλτε ο καθένας δηλαδή πραγματάκια τέτοια, τα οποία να μην σας δημιουργούν άγχος, να μην σας κουράζουν. Να είναι όμορφα επιτεύγματα. Δεν μπορείς να εξαναγκάζεις τον εαυτό σου να βάζεις ευχέλαιο. Δεν εννοείται. Ή να πίνεις αγιασμό. Αυτά είναι ευχαρίστηση. Πώς κάθε μέρα λες, ωχ, ήρθε μεσημέρι, θα φάω. Και αν είσαι και από τη δουλειά, χαίρεσαι, θα φας. Έτσι να λες, ωχ, ήρθε πρωί να πιω αγιασμό. Ήρθε, ξέρω εγώ, να βγω έξω, να βάλω ευχέλαιο. Να κάνω το σταυρό μου, βγαίνοντας από την πόρτα. Το σταυρό μου. Ή να τον κάνω πίσω από την πόρτα. Δεν έχει σημασία. Και άλλα πολλά τα οποία ο καθένας μπορεί να βάλει στον εαυτό του και φυσικά αδερφοί μου, να μην ξεχνάμε, ίσως πρέπει να το γράψουμε σε ένα πανό εδώ, σε κάθε ομιλία να το εκφράζουμε, μην ξεχνάμε ότι τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει,
προβληματιστείτε αν πρέπει να πηγαίνετε εκεί που πηγαίνετε μέχρι τώρα, σε ναούς απολυμασμένους, που τους συχαινόμαστε δηλαδή, συχαίνομαι τον ναό, γι' αυτό και τον απολυμένο. Τι απολυμένο? Την τουαλέτα μου που τη συχαίνομαι να έχει βρωμιές, την κουζίνα μου που τη συχαίνομαι να έχει βρωμιές και οτιδήποτε άλλο είναι βρώμικο, έτσι. Δεν είναι απολυμένο κάτι καθαρό. Το παιδί μου, παραδείγματος χάρη, το πλένω, το καθαρίζω, δεν το απολυμένο. Γιατί είναι καθαρό, γιατί το σέβομαι, γιατί είναι παιδί μου. Και φυσικά τον άντρα σας, τη γυναίκα σας, τον αδερφό σας, τη μάνα σας, τον πατέρα σας, έτσι, δεν τους απολυμένετε. Τους πλένετε, τους καθαρίζετε. Όπως κάνουμε καθαριότητα σε κάθε μέρος. Όταν φτάνουμε στην απολύμανση, σημαίνει το συχαίνουμε εκείνο το μέρος, το οποίο απολυμένο. Έχει μικρόβια, είναι παρατημένο πολλά χρόνια και πρέπει να του κάνω κάτι πιο ισχυρό. Να προβληματίζεστε λοιπόν, αν πρέπει να συνεχίσετε αυτή την κοροϊδία, έτσι. Βέβαια η Εκκλησία της Ελλάδος, το έχουμε πει από πολύ καιρό, είναι στο ανάθεμα πλέον, το ανάθεμα των πατέρων, στην κατάρα των πατέρων, δηλαδή των 318 και όλων των Αγίων Πατέρων. Δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό, δεν έχει καμία χάρη, έτσι. Αλλά τώρα ειδικότερον φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι ίσως πρέπει να σκεφτούμε να μην συνεχίζουμε το καρναβάλι και την κοροϊδία πηγαίνοντας σε έναν άλλο που απολυμάνθηκε, που θα φοράμε μάσκα και που αύριο μεθαύριο είναι η επόμενη κίνηση, έτσι. Εδώ θα είμαστε, θα τη δούμε. Θα παίρνετε το κουταλάκι από το σπίτι σας για να πάτε να κοινωνήσετε, θα είναι το κουταλάκι της Θείας Κοινωνίας, έτσι το λέτε. Και μετά θα το κρεμάτε κάπου στο σπίτι για να το ξαναπάρετε την άλλη Κυριακή, να ξαναπάτε να κοινωνήσετε. Το τρίτο βήμα και το τέταρτο δεν θα σας το πω, το έχω πει εδώ και χρόνια. Θα βλέπετε, ανάλογα με τον ναό, είσοδος από 5 ευρώ μέχρι 20. Άμα είναι μεγάλος ο ναός, 20 ευρώ, άμα είναι μικρός, 5 ευρώ. Γιατί πλέον έχουν γίνει μαγαζιά, δεν είναι ιεροί ναοί πλέον. Και όταν λέμε μαγαζιά, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να το διαπιστώσετε. Ελπίζω ότι μιλάω σε ανθρώπους σκεφτόμενους. Πολλές φορές δεν το απέτησα από την πρώτη στιγμή αυτό, αλλά όσο οριμάζουμε πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν παίζουν με τον Θεό. Ο Θεός περιμένει, αν θέλεις, μέχρι να το σκεφτείς καλά και να το πάρεις απόφαση. Αλλά όχι να κοροϊδεύεις. Έτσι. Και φυσικά να ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, ορισμένα πράγματα, αλλά ο Θεός θα δώσει τη χάρη Του όταν πάρεις την απόφαση εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει και αυτό που θέλει Εκείνος σε κάθε φάση και σε κάθε στιγμή. Μη σκέφτεστε ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον. Το παρόν πρέπει να σκέφτεστε είναι να κάνετε το σταυρό σας και να είστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να βγείτε στην πλατεία, να γονατίσετε, να σηκώσετε ψηλά τα χέρια και να πείτε τώρα είμαι έτοιμος να πεθάνω και είμαι έτοιμη να πεθάνω. Μόνο τότε θα απελευθερωθείτε από τους φόβους σας που έχετε κάθε στιγμή και γίνεται η ζωή πικρή μετά. Το ένα φοβάμαι, το άλλο φοβάμαι, το άλλο φοβάμαι, το άλλο φοβάμαι, μην κολλήσω μικρόβια, μην κολλήσω εκείνο. Παντού άρρωστοι άνθρωποι και υπάρχουν φυσικά και πολλοί οι οποίοι πλέον είναι εξαρτώμενοι από τα φάρμακα, δεν μπορούν να ζήσουν αλλιώς. Αλλά και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πάλι είναι εξαρτώμενοι από τέτοιου είδους φοβίες, που φοβούνται τα πάντα και αποφεύγουν τα πάντα, γιατί είναι η μοίρα τους να είναι δυστυχισμένοι χωρίς τον Χριστό. Εμείς λοιπόν με τον Χριστό, με ταπείνωση, με χαρά για αυτό που έχουμε και μας έδωσε, με απόλυτη σιγουριά ότι Εκείνος θα κανονίσει την πορεία μας, έτσι, και αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κάποιους φόβους, θα τις αντιμετωπίσει Εκείνος μαζί μας, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό, να προχωράμε, να προχωράτε και κάθε μέρα να είναι καινούργια μέρα και κυρίως να μην ξεχνάτε, ακόμα και πρακτικά, δηλαδή να κάνετε μία ανασκόπηση του τι λένε οι πολιτικοί κάθε τόσο, τι λένε οι δήμαρχοι κάθε τόσο, οι βουλευτάδες, οι υπουργοί κτλ. Να μην ξεχνιέστε. Ιστορικά το τι γίνεται κάθε τόσο στην Ελλάδα για να ξέρετε τι θα γίνει το επόμενο. Και φυσικά να μην εμπιστεύεστε αυτούς οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να ζουν εις βάρος σας. Ο Χριστός δεν ζει εις βάρος μας. Εμείς δεν πρέπει να ζούμε από τον Χριστό. Πρέπει να ζούμε για τον Χριστό. Όπως και εκείνος, ξέρετε,
Υπάρχει μεν υποστατικά με συνεργεία τριάδα, αλλά έγινε άνθρωπος για μας. Είναι τώρα και άνθρωπος. Πήρε τη φύση μας και την πήγε πάνω, στη θεότητα. Αυτό όμως το έκανε για μας, μόνο για μας. Το άλλο το είχε. Οπότε, αφού έκανε αυτό για μας, είναι πάρα πολύ χρήσιμο ορισμένες σκέψεις τέτοιες υψηλές, πολύ υψηλού επίπεδου, να τις έχουμε πάντα σε ένα χαρτάκι γραμμένες και ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε σε θλίψη ή σε μέρημνα κτλ, να διαβάζουμε αυτά τα πράγματα. Και θα έχετε μεγάλη χάρη και ευλογία μετά και δεν είπα ότι σε αυτόν τον κόσμο θα είμαστε συνεχώς απείραστοι, αλλά θα είμαστε ακόμα και μέσα στον πειρασμό, ενώ πειραζόμαστε δηλαδή, θα είμαστε θωρακισμένοι. Δεν μπορεί να μας κάνει κανείς τίποτα. Σας εύχομαι λοιπόν και εσείς να εύχεστε για μας εδώ και να περιμένουμε ο Θεός να φανερώνει το θέλημά Του, στο οποίο εμείς να είμαστε συντονισμένοι, κάτι το οποίο εύχομαι να είστε όλοι εκεί, από όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Παναγία μαζί σας.